Καλησπέρα. Δεν θα δείξω παρουσίαση εγώ. Είμαι εκεί η παρουσίασή μου, αλλά επέλεξα για λόγους χρονικού περιορισμού να μιλήσω λίγο πιο γρήγορα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε μαζί έξω αυτά που έχουμε ετοιμάσει και που θα θέλαμε να σας δείξουμε. Είναι Παρασκευή βράδυ, οπότε η υπομονή είναι λίγο πιο περιορισμένη. Λέγομαι Αγιάτη Μπενάρδου, δουλεύω στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά τα τελευταία περίπου 9 με 10 χρόνια. Αυτό το διάστημα διδάσκω και ψηφιακή επιμέλεια απέναντι στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μέχρι πριν από 2 χρόνια, καταρχάς δεν έχω καθόλου background μηχανικού, δεν προέρχομαι από αυτό το χώρο. Έχω σπουδάσει αρχαιολόγος και εν συνεχεία μεταπήδησα σε αυτό που ονομάζουμε digital humanities ή ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά απασχολήθηκα σε αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά έργα, κυρίως του 7ου προγράμματος πλαισίου. Και η δουλειά μου είχε περισσότερο να κάνει τότε με την έρευνα των πρακτικών στον ψηφιακό κόσμο, με τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά πάντως σε ό,τι είχε να κάνει με ερευνητές και ανθρώπους μεγάλους, οι οποίοι ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν να το ψάξουν ή τέλος πάντων ψάχνουν τους τρόπους να τα βρούνε, αλλά έχουν μια άλλου τύπου συγκρότηση. Πριν από 2 χρόνια, σε μια συνάντηση που είχε γίνει στο εξωτερικό και όπου εγώ μιλούσα για πιο ενήλικα θέματα, με πλησίασε μια γυναίκα η οποία εργάζεται στο Πολυτεχνείο του Trondheim στην Νορβηγία. Είναι η ίδια Ελληνίδα, ονομάζεται Αλεξάνδρα Αγγελετάκη. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς την ξέρουν. Ναι. Η οποία άκουσε αυτά που είχα να πω. Ήταν τότε μια δουλειά που παρουσίαζα περί user requirements και τα λοιπά, και μου λέει, έχουμε ξεκινήσει ένα έργο εδώ στην Νορβηγία, είναι μικρό, χρηματοδοτείται από το Νορβηγικό Υπουργείο Πολιτισμού, έχει πολύ μικρό budget και στην ουσία δεν είναι η τεχνολογία αυτή που έρχεται μπροστά, είναι η τεχνολογία αυτή η οποία διευκολύνει τα πράγματα. Μπροστά έρχεται ο χρήστης, ο οποίος στην περίπτωσή μας είναι παιδιά, είπε, μέχρι 16 ετών είπε, σε κάποιες περιπτώσεις με ειδικές ανάγκες επίσης μας είπε, θα σας πω λίγο περισσότερο γι' αυτό. Στόχος του έργου, το οποίο λέγεται ARC4, όπως θα δείτε και στο πρόγραμμα, έχει να φέρει κοντά αυτό το κοινό, το οποίο για μένα ήταν ένα άγνωστο κοινό, δεν είχα ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους νωρίτερα. Και το περιεχόμενο που όμως έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, επιτρέψτε μου να πω, περιεχόμενο, όπως μου πει η ίδια, που ίσως είναι λίγο στριφνό. Έτσι το περιέγραψε και μου λέει, θέλω να σου πω λίγα περισσότερα πράγματα για το έργο και ύστερα θέλω να δούμε αν αυτές τις δοκιμές που κάναμε σε αυτό το πλαίσιο αυτού του έργου στη Νορβηγία μπορούμε να τις μεταφέρουμε στην Αθήνα και να δούμε τα παιδιά της Αθήνας πώς διαδρούν με τέτοιου τύπου, ας μου επιτρέψεις να τα πω, παιχνίδια, αν και ξέρω τα παιχνίδια πια είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Πράγματι, αυτό που είχαν κάνει στην πρώτη φάση αυτού του έργου, του ARC4, στην Νορβηγία, είναι να ψηφιοποιήσουν ένα μέρος μιας συλλογής βοτανικής, ενός άτλαντα βοτανολογίας βοτανικής, που λέγεται Flora Danica. Ίσως δεν το έχετε ακούσει, είναι του 18ου-19ου αιώνα, αλλά πάντως σίγουρα το έχετε δει σε κρίσταλα και πορσελάνες από τη Σκανδιναβία. Είναι εικόνες αρκετά γνωστές, αν το ψάξετε. Flora Danica, λοιπόν. Η οποία Flora Danica ή το οποίο Flora Danica είναι ένα θέμα βαρετό στα παιδιά της Δανίας. Δεν τους αρέσει και έχει μετρηθεί στα σχολεία ότι γενικά δεν είναι ένα κομμάτι της εκπαίδευσής τους το οποίο τους τραβάει. Συνεργάτες της κυρίας Αγγελετάκη από το Πολυτεχνείο του Trondheim στήσανε μια διαδραστική πλατφόρμα, μια touchscreen εφαρμογή, όπου φέρανε μέσα το περιεχόμενο από τη Flora Danica. Και στην ουσία ζητούσαν στα παιδιά, κοιτάζοντας μία φωτογραφία, είτε να την αντιστοιχίσουν με τα είδη των φυτών, είτε τμήματα του κάθε φυτού να τα αντιστοιχίσουν με τις ονομασίες τους, είτε επίσης κοιτώντας μία φωτογραφία ενός φυτού για χι διάστημα, κάποια δευτερόλεπτα, να το ζωγραφίσουν touch screen στο πλάι. Αυτό είχε μια αρκετά μεγάλη επιτυχία. Μετρήθηκε στη Νορβηγία, στο Trondheim, όχι στη Νορβηγία, ότι κάποια σχολεία εκεί διαπίστωσαν ότι τα παιδιά άρχισαν να ασχολούνται πολύ περισσότερο με αυτή τη συλλογή από ό,τι νωρίτερα. Δηλαδή, πράγματι είχε διεισδύσει η τεχνολογία στην καθημερινότητά τους, φέρνοντας πιο κοντά αυτό το παράξενο, έτσι, μάλλον όχι δυσάρεστο, αλλά πάντως βαρετό περιεχόμενο στα παιδιά αυτά.
Μου είπε λοιπόν ότι ήθελε να τεστάρουμε το Flora Danica σε Ελληνάκια. Εγώ είχα κάνει αρκετό user testing κάποιων ψηφιακών εργαλείων, κάποιων ψηφιακών εφαρμογών, όπως σας είπα, σε άλλα έργα, αλλά πάντως το κοινό στο οποίο είχα απευθυνθεί ήταν μεγαλύτεροι άνθρωποι. Και ενώ είπαμε ναι, ξεκίνησε η συνεργασία, αυτά όλα στις αρχές του 2015, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι η πλατφόρμα ήταν στημένη στα νορβηγικά και ότι το κόστος για να μεταφραστεί όλο το υλικό και το περιεχόμενο και ό,τι υπήρχε μέσα στα ελληνικά ήταν πάρα πολύ μεγάλο και ξεπερνούσε τον budget του έργου. Έπρεπε λοιπόν να σκεφτούμε έξυπνα, είχαμε ήδη αποφασίσει να το τρέξουμε και φωνάξαμε λοιπόν τα παιδιά, αρκετά παιδάκια διαφόρων ηλικιών, των διπλωματών, των Νορβηγών διπλωματών στην Ελλάδα. Ήρθε και ο ίδιος ο πρέσβης στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Μπορεί οι υπόλοιποι συνάδελφοι του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά να μην το ξέρουν, με τα δύο του κοριτσάκια. Και κάναμε και ένα τεστ εκεί, όπου διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά, επειδή δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση με το υλικό, τουλάχιστον δεν είχαν τη σχέση που έχουν τα παιδάκια που ζουν στη Δανία, το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ και μάλιστα πάρα πολλά από τα μικρότερα αγόρια δηλώσανε πάρα πολύ περίτρανα ότι θέλουν να γίνουν βιολόγοι. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες του πώς ακριβώς διαρθρώσαμε αυτό το τέστινγκ που κάναμε. Θα είμαι έξω και σε λίγο και άμα θέλετε να το συζητήσουμε, το συζητάμε. Επειδή λοιπόν χαρήκαμε πάρα πολύ με αυτή τη συνεργασία, αποφασίσαμε να φτιάξουμε μερικά ακόμα παιχνίδια υπό τη μορφή quiz. Πάλι απλά, απλές εφαρμογές, δηλαδή νομίζω οι μηχανικοί εδώ μέσα θα τα βρούνε πάναπλα, τα οποία υλοποιήθηκαν από τη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας και τον Δημήτρη τον Γαβρίλη και την ομάδα του. Ο Δημήτρης ήταν εδώ λίγο νωρίτερα. Τα οποία είχαν τη μορφή multiple choice, ας πούμε, και κάποια drag and drop quiz. Το περιεχόμενο που επιλέξαμε εδώ να φέρουμε και να επαναχρησιμοποιήσουμε για λόγους εκπαιδευτικούς ήταν περιεχόμενο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Europeana. Ακούσαμε λίγα λόγια για τη Europeana. Δεν χρησιμοποιήσαμε υπάρχουσες συλλογές της Europeana, αλλά στήσαμε δικές μας συλλογές, βρήκαμε υλικό στο οποίο θέλαμε να εστιάσουμε. Εστιάσαμε λοιπόν σε δύο άξονες. Ο ένας ήταν η παιδική λογοτεχνία, που θα τη δείτε έξω, και ο δεύτερος ήταν οι επαπειλούμενες αρχαιότητες. Οι αρχαιότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται εκεί στη φυσική τους μορφή, στην Παλμή, Παλμύρα κτλ. Φτιάξαμε δε και ένα quiz, αυτά τα δύο quiz ήταν στα ελληνικά. Φτιάξαμε ένα quiz. Συγγνώμη, αυτά τα δύο quiz ήταν στα αγγλικά. Φτιάξαμε ένα quiz στα ελληνικά για μικρότερα παιδάκια που είχε να κάνει με. Λέγεται η Ευρώπη και εγώ, μπορείτε να το δείτε έξω. Επίσης, multiple choice και ένα drag and drop, πάλι χρησιμοποιώντας υλικό της Europeana. Ήταν όλο ανοιχτό, ελεύθερα προσβάσιμο, επαναχρησιμοποιήσιμο, το οποίο είχε να κάνει με την ιστορία της τέχνης. Τρέξαμε τα quiz και στο Athens Science Festival και στις βραδιές του ερευνητή. Και έχω να πω ότι χωρίς υπερβολή, ο ενθουσιασμός που είδα στα μάτια των παιδιών που παίζανε, δεν τον έχω δει στα πιο τουλάχιστον sophisticated εργαλεία που έχω δει να στείνονται και να προτείνονται σε ερευνητές για να κάνουν τη δουλειά τους σε ένα επίπεδο πολύ υψηλότερο. Αυτά θέλω να σας πω. Δεν θα δείτε κάτι τρομερό, θα δείτε όμως ένα πολύ απλό παράδειγμα του πώς λίγο δύσκολο υλικό, και από τη φύση της Europeana έχει μια δυσκολία στην πλοήγηση, τα ξέρουμε όλα αυτά, το πώς θα συγκεντρωθεί υλικό ομοιόμορφο, το οποίο μετά μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί δομημένα και να βγάλει ένα διαφορετικό νόημα, να επανανοηματοδοτηθεί. Και αυτό με κάποιο τρόπο να επιτρέψετε μου σερβιριστεί σε ένα τέτοιο κοινό όπως είναι τα παιδιά. Εκπαιδευτικοί που είδανε τα παιχνίδια στο Δημόκριτο, στη βραδιά του ερευνητή, μας έχουν γράψει και μας έχουν πει ότι τα χρησιμοποιούν τα παιχνίδια γιατί είναι ελεύθερα σε σχολεία, σε δημοτικά και γυμνάσια. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δούμε λοιπόν την παιδική λογοτεχνία. Επισημαίνω ότι το οπτικό υλικό που βλέπετε προέρχεται όλο από την Europeana, την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Πάντα με τα credits από κάτω. Και οι ερωτήσεις αφορούν στην παιδική λογοτεχνία και τα παιδικά παιχνίδια από όλη την Ευρώπη. Λόγω της Europeana αναγκαστήκαμε να εστιάσουμε πάρα πολύ στην Βόρεια Ευρώπη, τη Σκανδιναβία, τη Μεγάλη Βρετανία, γιατί υπήρχε περισσότερο υλικό από εκεί. Προσπαθήσαμε να το προσαρμόσουμε λίγο στο Νότο, δεν τα καταφέραμε τόσο πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και κυρίως για το οπτικό κομμάτι. Οι ερωτήσεις ποικίλουν, δηλαδή από τους Μυστικούς 7 και τον Peter Pan, την Αλήξη Χώρα των Θαυμάτων.